εγώ σας ευχαριστώ γιατί αποδεικνύεται ότι μπορεί η Ένωση και με αυτή την κατάσταση λόγω της τεχνολογίας και λόγω της εμβέλειάς της να οργανώσει μια τέτοια διάλεξη και να μπορούν οι άνθρωποι να παρακολουθήσουν τα δεδομένα της ελληνικής γεωστρατηγικής που κάθε φορά μπαίνουν στην επικαιρότητα, μερικές φορές μπαίνουν με έναν ρηχό τρόπο, άλλες με έναν βαθύ. Εδώ θα το εξετάσουμε διεξοδικά και έτσι θα μπορούμε να δούμε τα στοιχεία που αφορούν άμεσα την Ελλάδα. Άρα κάτι που δεν επιμένω, δεν εξηγώ γιατί είμαστε σε ένα κοινό που είναι γνώσεις. Κάθε φορά που θα μιλάω βέβαια για στρατηγική θα εννοώ ότι είμαστε πάνω από το επιστημιακό και πάνω από την τακτική. Θα αναφέρομαι βέβαια και στην υψηλή στρατηγική. Την γεωστρατηγική θα την βάλω μέσα στο πλαίσιο της υψηλής στρατηγικής. Και όταν θα μιλάμε βέβαια για την Ελλάδα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα μιλάω για την Ελλάδα εντός των συνόρων, γιατί είμαστε και του ελληνισμού και ξέρουμε ότι έχουμε και άλλους ανθρώπους που παίζουν μαζί μας σε αυτό το πλαίσιο. Άρα θα μπορούσα να πω ότι θα το κάνω κάπως ασυμμετρικό. Θα έχουμε ένα τμήμα που αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και ένα τμήμα που θα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάντοτε ένα θέμα πώς βλέπουμε την Ελλάδα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό που είναι καλό είναι να καταλάβουμε ότι μπαίνει και στα δύο, αλλά έχει βέβαια τα δικά της δεδομένα σε επίπεδο στρατηγικής και ακόμα και υψηλής στρατηγικής. Άρα το κλασικό παράδειγμα, όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, παλαιότερα μιλούσαμε συστηματικά για τη σχέση που είχε η Ελλάδα με την Τουρκία. Τώρα έχουμε νέα δεδομένα. Δεν περιοριζόμαστε σε αυτό το πλαίσιο, που θα ήταν ένας άξονας από την άλλη πλευρά. Η Ελλάδα τώρα παίζει συστηματικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα μιλάμε τώρα και για τον πυρήνα στις Βρυξέλλες, αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε, γιατί εδώ υπάρχει κάτι το κοινό, και με το ΝΑΤΟ, και θα δούμε πώς αυτά τα δεδομένα θα επηρεάσουν την περιοχή. Το άλλο που έχουμε συνηθίσει να ακούμε είναι ότι μιλάμε πιο πολύ για την Ελλάδα του Αιγαίου. Η Ελλάδα του Αιγαίου είναι μία λεπτομέρεια σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής. Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί παλαιότερα, πριν μερικά χρόνια, μας ρωτούσαν, ας πούμε, αν τα νησιά μας είναι στο Αιγαίο ή στη Μεσόγειο, και πολλοί από τους δικούς μας δεν ήξεραν πώς να απαντήσουν σωστά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Ελλάδα, έτσι όπως είναι, είναι η Ελλάδα του 1947, που σημαίνει ότι ενεργοποιείται η Συνθήκη Παρισίων, άρα ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει π.χ. για τα Δωδεκάνησα. Η Ελλάδα παραδοσιακά παίζει στην Ανατολική Μεσόγειο με την Κύπρο. Η Κύπρος όμως είναι μόνο ένας παίχτης, είναι ένας παραδοσιακός σύμμαχος για μας, με μια μορφή ασυμμετρίας. Τώρα βλέπουμε ότι χάρη στην Κύπρο έχουμε μια άμεση πρόσβαση και στο Ισραήλ, έχουμε πρόσβαση στον Λίβανο, στην Αίγυπτο. Και έχει ενδιαφέρον γιατί αυτό γίνεται σαν ένα ενδιάμεσο που χτίζει σχέσεις. Η Αίγυπτος και το Ισραήλ έχουν αλλάξει τα δεδομένα τους. Το ίδιο ο Λίβανος με το Ισραήλ. Αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή υπάρχει ήδη μια βεντάλια η οποία είναι θετική και έχει διαμορφωθεί διαφορετικά. Αυτή η βεντάλια χειρίζεται διαφορετικά το θέμα της Τουρκίας. Έχουμε ένα ενδιάμεσο που έχει σχέση με τη Συρία. Θα μιλήσουμε μάλλον και γι' αυτό, θα βάλω και το Ιράκ. Έχουμε ένα άλλο ενδιάμεσο, έχει σχέση με τη Λιβύη. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι από τη στιγμή που έχουμε αυτή την βεντάλια και αυτό εδώ το πέταλο, καταλαβαίνουμε πώς θα παίξουμε στην περιοχή όσο αφορά τους παίχτες σε επίπεδο τοποστρατηγικής. Άρα εδώ από την άλλη πλευρά θα χρησιμοποιήσουμε χρόνο στρατηγική. Θα εξηγήσουμε το πλαίσιο. Η γεωστρατηγική είναι απλώς η μελέτη
με την ζώνη επαφής, η τόπο στρατηγική θα κοιτάξει πιο πολύ τις σχέσεις ανεξαρτήτως των αποστάσεων και η χρόνος στρατηγική θα εξετάξει τους δεσμούς ανεξαρτήτων των αποστάσεων και σε χρονικό επίπεδο. Άρα από την άλλη πλευρά αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί σαν μια μεγάλη υπερδομή. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για το ΝΑΤΟ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι απαραίτητα απομονωμένα, εφόσον εδώ τα στοιχεία αφορούν και την άλλη πλευρά. Η Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο αρχικά είχε μια διατύπωση που σχετιζόταν περισσότερο με τα Βαλκάνια. Σιγά σιγά η Ελλάδα διαμόρφωσε αυτό το πλαίσιο, το διεύρυνε και βέβαια άλλαξε έτσι ώστε να ενσωματώσει όλο και περισσότερο στοιχεία ευρωπαϊκά και νατοϊκά. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι τώρα δεν κοιτάζουμε μόνο τους κοντινούς παίχτες, κοιτάζουμε και τις στρατηγικές συμμαχίες βάθους. Αυτό τι σημαίνει? Στρατηγικές συμμαχίες πρέπει να έχουμε πάντα, απλώς δεν ποντάραμε πάνω σε αυτές. Αυτό σημαίνει ότι εδώ η Ελλάδα έχει αρχίσει να φτιάχνει ένα δίκτυο. Άρα για να φτιάξει αυτό το δίκτυο χρειαζόταν ένα υπόβαθρο. Αυτό το υπόβαθρο γεννήθηκε μέσω της ΑΟΣ. Άρα η ΑΟΣ δεν αφορά μόνο και μόνο το θέμα το οικονομικό, όπως πιστεύουν αυτοί που δεν την ξέρουν καλά. Το που έχει σημασία είναι ότι με το πλαίσιο της ΑΟΣ, άρα του 1982, έχουμε μία άμεση επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη και βέβαια με το δίκαιο της θάλασσας. Άρα μιλάω για τη Συμφωνία Montego Bay. Το πιο φυσιολογικό είναι για αυτούς που δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα να αναρωτιούνται γιατί είχε σημασία το 82. Τότε ήταν ήδη μια καινοτομία και μια επανάσταση. Άρχισε να παρουσιάζει αποτελέσματα το 1995. Το 1995 η Ελλάδα κύρωσε το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό την έβαλε σε μια άλλη σκακέρα. Και επίσης είναι την ίδια χρονιά που δημιούργησε τον νόμο περί υδροανθράκων που προβλέπει τι γίνεται σε επίπεδο ενεργειακό, στρατηγικό και βέβαια οικονομικό. Άρα το 82 θα μπορούσε να πούμε ότι είχαμε μια τυπική υπογραφή. Το 1995 έχουμε μια επίσημη κύρωση και από εκεί και πέρα αρχίζει μια διαδικασία η οποία θα ενεργοποιηθεί επί της ουσίας μετά το 2010. Άρα εξηγείται αυτή η χρονοκαθυστέρηση γιατί πολλοί δεν είδαν πώς λειτουργεί ΑΟΣ. Ήταν μερικοί που θεωρούσαν ότι το πιο σημαντικό ήταν η υφαλοκρηπίδα, ακόμα και τώρα. Έχουμε μερικούς δεινόσαυρους που θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Είναι άλλοι για πιο πολύ το στρατιωτικό πλαίσιο κοίταζαν αποκλειστικά το Κάσους Μπέλι με τα 12 ναυτικά μίλια και το θέμα της επέκτασης. Και είναι σπάνιο όσο αφορά τον τρόπο σκέψης να βρούμε ανθρώπους που κατάλαβαν αμέσως ότι η ΑΟΣ θα επιτρέψει να περάσουμε πέρα από το πρόβλημα της υφαλοκρηπίδας και να ανατρέψουμε ακόμα και το Κάσους Μπέλι χωρίς να μιλάμε ακόμα για επέκταση. Θα το δούμε πρακτικά. Τα πρώτα αποτελέσματα που μπορούμε να πούμε ότι είναι χειροπιαστά ανήκουν στο 2020. Για ποιο λόγο? Γιατί υπήρχαν αποτελέσματα από το 1977. Είχαμε μία συμφωνία υφαλοκρηπίδας με την Ιταλία. Άρα η λεγόμενη συμφωνία με τα 17 σημεία.
Αυτή η συμφωνία έγινε με το προηγούμενο δίκαιο της θάλασσας, άρα αυτό σημαίνει όμως ότι είχαμε ήδη ένα συμμαχικό πλαίσιο. Είχαμε αρχίσει μετά συζητήσεις το 2013 αποκλειστικά για το θέμα της ΑΟΣ. Θέλαμε να αποφύγουμε το πρόβλημα της Τινησίας που είχε η Ιταλία με την Τινησία και την διαφοροποίηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Περάσαμε λοιπόν αυτά τα χρόνια, είχαμε ένα ενδιάμεσο, γιατί όλα αυτά στην Ελλάδα σχετίζονται και με τα πολιτικά. Πάνως, η Εθνική Στρατηγική υλοποίησε σε αυτό τον τομέα το 2020. Άρα, πρώτα απ' όλα, έκτισε μια γέφυρα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε. Αυτή η γέφυρα θα αφορά το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα, με μία επέκταση προς την Ιταλία για το μέλλον. Αυτή η πρώτη κίνηση που είναι σημαντική είναι η συμφωνία για τον αγωγό EastMed. Αυτό είναι σημαντικό γιατί για πολλά χρόνια, όπως το ξέρετε όλοι σας, πολλοί θεωρούσαν ότι ο αγωγός EastMed είναι κάτι που δεν θα γίνει ποτέ. Θεωρούσαν ότι απλώς θα είναι μία ονομασία. Γιατί όπως ξέρετε οι αγωγοί έχουν διάφορα θέματα. Το πρώτο θέμα που έχουν είναι το καλό. Οι αγωγοί δεν μετακινούνται. Το δεύτερο που είναι κακό, όπως έλεγε ένας ειδικός Έλληνας στο Τέξας, είναι ότι επειδή δεν μετακινούνται είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Και τελικά καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα συμμαχικό πλαίσιο με την Κύπρο και το Ισραήλ. Υπάρχει μάλιστα και μια καινοτομία σε αυτόν τον τομέα, εφόσον το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά έχει δεχτεί η συμφωνία EastMed να είναι στο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας. Αυτό πρέπει να το πούμε ότι είναι ένα επίτευγμα από την πλευρά της Ελλάδος και της Κύπρου, γιατί άμα η συμφωνία αφορούσε μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο θα ήταν αυτονόητο. Όταν βάζεις έναν τρίτο παίχτη και αυτός δέχεται το δίκαιο της θάλασσας, που έχει υπογράψει ήδη 7 χρόνια πριν από εμάς η Κύπρος, γιατί δεν άνοιγε τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μας δίνει ένα πλαίσιο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν πιο γρήγορα και αυτό έγινε με τη συμφωνία οριοθέτησης με την Ιταλία όσο αφορά την ΑΟΣ. Θα το δείξουμε και αυτό, απλώς εδώ τώρα θέλω να κοιτάξω πιο πολύ τη μεγάλη εικόνα. Αυτή η συμφωνία οριοθέτησης πρέπει να φανταστείτε ότι περιμέναμε από το 77 να περάσουμε σε αυτό το στάδιο μετά το 82. Είχαμε το ενδιάμεσο του 2013, είχαμε τα προβλήματα του 2009 με την Αλβανία και θέλαμε να αποφύγουμε. Τελικά υλοποιήθηκε και έχουμε ακριβώς τα ίδια 17 σημεία στα οποία θα αναφερθούμε και με ακρίβεια στη συνέχεια όταν θα δείξω και το PowerPoint. Αυτό επηρέασε πάρα πολύ μια μερική συμφωνία οριοθέτησης με την Αίγυπτο αυτή τη φορά, αλλά και η Αίγυπτος είναι ένας πολύ σημαντικός παίχτης στην περιοχή, λόγω της ενέργειας, λόγω του φυσικού αερίου και λόγω βέβαια των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη από το 2012 συζητούσαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2013 με έναν ξεκάθαρο τρόπο. Αναφέρομαι τώρα στα άθρα 76 και 77 του ενεργειακού οδικού κώδικα που αφορά το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από 2020 μέχρι 2050 και εκεί πέρα εμφανίστηκε για πρώτη φορά η λέξη ΑΟΣ στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μία παρότριση τα κράτη που διαθέτουν ευρωπαϊκή ΑΟΣ, δηλαδή ουσιαστικά εθνική ΑΟΣ που μπαίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να κάνουν έρευνες και εξόρυξη επιτόπου, γιατί αυτό αφορά την στρατηγική ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Άρα, μερικά δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η τρίτη δομή στον κόσμο όσο αφορά τον πληθυσμό, μετά την Κίνα
και την Ινδία, είναι όμως ο πρώτος καταναλωτής σε ενέργεια και είναι επίσης η πρώτη οικονομική δύναμη, παρόλο που αυτό συνήθως οι Ευρωπαίοι δεν το ξέρουν. Αυτό που σημαίνει τι πρακτικά, σημαίνει ότι έχει ανάγκες όσο αφορά την ενέργεια, παίζει με τους άλλους και γι' αυτό το πλαίσιο του αγωγού EastMed ήταν πάρα πολύ θετικό και γι' αυτό το χαιρέτησε αμέσως η Ευρωπαϊκή Ένωση και για όσους δεν το ξέρουν, γιατί μερικές φορές μιλάμε για αυτά που έχουμε πετύχει αλλά δεν ξέρουμε με ποια βοήθεια, είναι ότι το συμβόλαιο και ουσιαστικά όλη τη συμφωνία που κάναμε σε πολλαπλό επίπεδο έγινε με την βοήθεια του Ευρωπαϊκού Επιτελείου. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί έχουμε τρεις χώρες, δύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία που είναι εκτός, αλλά αυτοί που έγραψαν τα περισσότερα έγγραφα είναι κατευθείαν της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ήξεραν ότι είναι σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί μετά από την Ελλάδα ερχόμαστε στην Ιταλία, που έχει το μεγαλύτερο δίκτυο όσο αφορά το φυσικό αέριο, και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να παίξουμε μέσω Μεσογείου. Αυτός εδώ είναι ένας ενεργειακός χάρτης που είναι σημαντικός και παρατηρούμε ότι ενεργοποιείται και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, άρα η Αίγυπτος έρχεται να συμφωνήσει κατευθείαν με την Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα ενεργειακά παίζει με το Ισραήλ και με την Κύπρο και ταυτόχρονα η Αίγυπτος παίζει με την Ιταλία, διότι είναι η εταιρεία Eni που είναι κυρίαρχος παίχτης στην Αίγυπτο. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που ξέραμε ότι στην Κύπρο είχαμε την εταιρεία Nobel, η εταιρεία Nobel έκανε με την Delek και Avner κινήσεις. Τώρα έχουμε την Exxon Mobil. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά. Έχουμε βέβαια την Eni, αλλά την Exxon Mobil από την Αμερική, την Eni από την Ιταλία και την Total από την Γαλλία. Όλοι αυτοί οι παίχτες έχουν στην υψηλή του στρατηγική την Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι το οποίο ήταν εντελώς αδιανόητο, θα μπορούσα να πούμε, πριν 20 χρόνια. Έγινε κάτι το ορατό πριν 10 χρόνια και τώρα είναι μια πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τι κάναμε? Εμείς αρχίσαμε να κάνουμε κινήσεις διπλωματικές και στρατηγικές σε όλα τα μέτωπα. Άρα βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα που είχαμε με την Ιταλία, τα αποτελέσματα που είχαμε με την Αίγυπτο, η κίνηση με το Ισραήλ και την Κύπρο, στη συνέχεια οι επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορεί όλο αυτό το πλαίσιο να ενεργοποιηθεί, δημιούργησαν αυτό που είπαμε, ένα δίκτυο, και αυτό το δίκτυο είναι πιο ανθεκτικό στις επιθέσεις. Αυτό έχει μεγάλη σημασία όταν θέλουμε να κάνουμε δεσμούς. Οι δεσμοί θα είναι στρατηγικές συμμαχίες οι οποίες θα μπορούν να περάσουν δεκαετίες. Δίνω ένα παράδειγμα, ένας αγωγός φτιάχνεται σε μερικά χρόνια και λειτουργεί για δεκαετίες. Οι συμφωνίες που γίνονται πάνω στους αγωγούς είναι οι πιο ισχυρές συμφωνίες, γιατί υπάρχουν τι κοινά συμφέροντα. Η Ελλάδα για πολλά χρόνια θεωρούσε ότι έπρεπε να βασίσει τα στρατιωτικά της δεδομένα και τη στρατηγική της μόνο και μόνο πάνω στην έννοια του δικαίου. Αυτό θα μπορούσε να πούμε ότι είναι φιλότιμο, αλλά πρακτικά στην γεωπολιτική δεν λειτουργεί. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε κοινά συμφέροντα. Κοινά συμφέροντα τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι ουσιαστικά από την πλευρά του παραγωγού, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από την πλευρά του καταναλωτή και εδώ μπαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες είναι και μέσα στο ΝΑΤΟ, έχουν συμφέροντα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λένε, εφόσον θα υπάρχει αυτός ο γενικός άξονας, γιατί να μην παίξουμε κι εμείς? Αυτό αποδείχτηκε με την είσοδο της Exxon Mobil στα θαλάσσια οικόπεδα της Κύπρου και στη συνέχεια την Exxon Mobil στα θαλάσσια οικόπεδα της Ελλάδος. Άρα βλέπετε τώρα ότι άμα κοιτάξετε αυτή τη μεγάλη εικόνα, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο εντελώς διαφορετικό
από αυτό που θα μπορούσε να έχει κάποιος που κοιτάζει μόνο τα ελλαδικά προβλήματα. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για τα Βαλκάνια, δεν μιλάμε μόνο για την Τουρκία, δεν μιλάμε καν για τα Σκόπια, μιλάμε για κάτι που έχει μεγάλο βάθος και είναι η διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε λοιπόν δύο παίχτες που είναι και οι δύο του ελληνισμού, και την Ελλάδα και την Κύπρο. Και δεν είναι τυχαίο που αυτή η αλλαγή έγινε το 2004 με την έναρξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα με την απόρριψη του σχεδίου Ανάν. Αλλιώς η Κύπρος δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα από αυτά που κάνει τώρα. Έναν πολύ απλό λόγο, πολλά κομμάτια της ΑΟΣ της δεν θα ήταν ιδιοκτησία της εφόσον μέσω του σχεδίου Ανάν θα είχαν περάσει στην Αγγλία. Το βλέπουμε τώρα ειδικά πόσο καταστροφικό θα ήταν και με το Brexit, εφόσον έχουμε την απαχώρηση της Αγγλίας, η οποία βλέπει διαφορετικά τα δεδομένα. Έχουμε λοιπόν στην περιοχή πολλούς παίχτες που έχουν διαμορφώσει κινήσεις και τώρα θα ήθελα, εφόσον εξετάσαμε αυτό το πλαίσιο, να σας δείξω μέσω του PowerPoint μερικά δεδομένα στα οποία αναφέρθηκα, αλλά να τα έχουμε με ένα χειροπιαστό τρόπο, για να το χαρεί βέβαια και η Ένωση, και το λέω ήδη στον Πέτρο, οτιδήποτε θα δείξουμε στο τέλος θα το αφήσουμε και θα είναι δικό σας υλικό και να μπορείτε να το δώσετε στους ανθρώπους, αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει βέβαια τώρα η καταγραφή, αλλά λέω απλώς και για πρακτικούς λόγους. Άρα εδώ για να μην ξαφνιαστεί ο Νίκος, ο Απόστολος, ο Κώστας, όποιος θέλει όπως λέγεται, θα σπάσω τον πίνακα και θα μεταφέρω τα δεδομένα πάνω στο PowerPoint. Άρα εδώ τώρα το βλέπετε κανονικά. Άρα αυτά που είπαμε τώρα θα τα δούμε σε πρακτικό επίπεδο για να υπάρχει και μια πραγματικότητα. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι η κατάσταση η τωρινή όσο αφορά την Ελλάδα και είναι η επίσημη δημοσίευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Άρα βλέπετε ακριβώς πώς παίζουν τα πράγματα στην περιοχή και είναι πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα πριν μερικά χρόνια. Σας υπενθυμίζω ότι η πρώτη φορά που βγάλαμε εμείς θαλάσσια οικόπεδα ήταν το 2014. Πριν ήταν κάτι το αδιανόητο και πολύ συχνά ακούγαμε τους ίδιους που πάνω κάτω κινδυνολογούν ακόμα και τώρα ότι ούτως ή άλλως δεν έχουμε απολύτως τίποτα και δεν το συζητάμε. Η πραγματικότητα απέδειξε ότι ήταν λάθος και τώρα το βλέπουμε με τα δεδομένα που θα ανακαλύψουμε σιγά σιγά. Αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι το επίσημο κείμενο της συμφωνίας με την Ιταλία, η οποία συμφωνία έγινε στις 9 Ιουνίου του 2020. Μην ξεχνάμε ότι αυτό έγινε χάρη στην παρέμβαση του αγωγού EastMed, όπου η Ιταλία έχει κοινά συμφέροντα λόγω και της κατασκευής του αγωγού Ποσειδώνα. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να πούμε, νομίζω τώρα φαίνεται αρκετά καλά, ότι έχουμε τα κλασικά, που ξέρετε, εδώ έχουμε τα 16 σημεία, που είναι ακριβώς τα ίδια από το 1977, η οριοθέτηση πηγαίνει από τον βορρά προς τον νότο, σας τα δείχνω με τις υπογραφές των αρμοδίων. Έχουμε ακριβώς το ίδιο κείμενο στα ελληνικά και στα αγγλικά για να υπάρχουν στοιχεία και να είμαστε σίγουροι για το τι έγινε. Τώρα θα χρειαζόμαστε χάρτες, γιατί επειδή είμαστε σε στρατιωτικό πλαίσιο καλύτερα να έχουμε χάρτες και όχι μόνο κείμενο. Απλώς υπενθυμίζω ότι το κείμενο είναι αυτό που υπερισχύει πάνω στο χάρτη. Εδώ βλέπετε λοιπόν τα σημεία, τα βλέπετε επίσης ενωμένα. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι πράγματα τα οποία δυσκολευόμαστε να δούμε τα μεγέθη, άρα σας δίνω ένα παράδειγμα. Από τη στιγμή που είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να καταλάβουμε ότι τώρα η Ελλάδα μπορεί να διαχειριστεί πάνω από 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα όσο αφορά το θέμα της ΑΟΣ. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι και στην Ελλάδα καταλάβαμε ότι άμα δούμε τα πράγματα
με μία ακρίβεια όπως το βλέπουμε εδώ. Εδώ τι έχουμε κάνει, έχουμε υπολογίσει τις κυψέλες Βορονόη των νησιών της Ελλάδος και εδώ έχετε το κοίτασμα Πύρος και εδώ το κοίτασμα Αχιλλέας. Κοίτασμα Πύρος 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εδώ 450 και βλέπετε ότι οι κυψέλες Βορονόη των νησιών, των διαποντίων, είναι αυτά που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Άμα δεν είχαμε αυτά τα νησιά και είχαμε μόνο την Κέρκυρα, η Κέρκυρα θα πήγαινε εδώ. Είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας για να υποστηρίζουμε τα νησιά μας έμπραχτα. Εδώ βλέπετε και τη συμφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας της Αλβανίας με την Ιταλία και βλέπετε ακριβώς πώς παίζει και πώς θα πάει μετά στη συνέχεια και με τα δικά μας. Μία συμφωνία του 1992 για την οποία δεν ακούμε πολλά λόγια, αλλά είναι καλό να ξέρουμε ότι υπάρχει, γιατί σας υπενθυμίζω ότι αυτό που έγινε και με το θέμα της επέκτασης των 12 ναυτικών μιλίων έγινε μετά που είδαμε ότι και η Αλβανία είπε ότι η Ελλάδα έχει δίκιο να το κάνει. Άρα εδώ είναι η συμφωνία με την Αίγυπτο. Το κείμενο είναι βέβαια, όπως βλέπετε, στα αραβικά σε αυτό το κομμάτι. Εδώ είναι οι συντεταγμένες, το περνάω γρήγορα. Περνάω λοιπόν στο αγγλικό κείμενο, που είναι πάλι αναφορές ξεκάθαρες για το τι έχει κάνει. Αυτό μας επέτρεψε χειροπιαστά να ακυρώσουμε εντελώς το θέμα του μνημονίου μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, το οποίο μνημόνιο ακυρώθηκε και από τη Βουλή της Λιβύης και επίσης πρόσφατα το εφετείο ακύρωσε οποιασδήποτε συμφωνίες στρατιωτικές μεταξύ των δύο χωρών. Αυτά είναι τα πέντε σημεία, θα τα δείτε και πάνω στο χάρτη. Υπενθυμίζω απλώς ότι τα πέντε σημεία είναι μόνο τρία που είναι σταθερά, δύο μπορούν να μετακινηθούν για να ενωθούν με τα επόμενα σημεία. Είναι μια μερική οριοθέτηση, άρα περιμένουμε και ετοιμαζόμαστε στη συνέχεια για την ολική. Τα βλέπετε εδώ στο ελληνικό κείμενο. Αυτό εδώ είναι η επίσημη αναφορά και βλέπετε τις υπογραφές των αρμοδίων, για να δείτε ότι είναι το επίσημο κείμενο, για να το χαρεί ο Πέτρος. Δεν είναι απλώς χάρτες που κάνουμε εμείς. Αλλά τώρα, άμα κάνουμε και τους χάρτες που κάνουμε εμείς, θα δείτε λοιπόν αυτά τα σημεία, τα βλέπετε πώς παίζουν σε σχέση με την οριοθέτηση ΑΒ. Θα επιμείνω πάνω σε αυτή την οριοθέτηση. Η οριοθέτηση ΑΒ ήταν τα δύο μικρά σημεία που είχε επιλέξει η Τουρκία για να κάνει ένα πλαίσιο προπαγάνδας. Θέλω να το έχετε αυτό στο μυαλό σας, γιατί θα σας δείξω το χάρτη όπως το βλέπετε πλάγια. Μάλλον να το κάνω αλήθεια, να το δείτε αμέσως. Αυτό εδώ είναι αυτό που δημοσίευε η Τουρκία. Και είναι μπροστά σε αυτό το χάρτη που ο κύριος Ερντογκάν απαντούσε σε συνεντεύσεις. Έχει ενδιαφέρον γιατί αυτός ο χάρτης είναι λανθασμένος. Είναι μάλιστα λανθασμένος όταν τον παίρνουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελλάδος, γιατί και εδώ είναι λανθασμένος, γιατί αντί να κοιτάξουν τι λέει το κείμενο, αντέγραψαν το χάρτη της Τουρκίας. Ο πραγματικός χάρτης, όπως το βλέπετε εδώ ή εδώ, είναι αυτά τα δεδομένα. Άρα ελπίζω να βλέπετε πόσο κοντά είναι τα σημεία ΑΒ και για όσους δεν καταλαβαίνουν πόσο σημαντική είναι η ΑΟΣ, τα σημεία ΑΒ τα έβγαλαν εκτός από τα θαλάσσια οικόπεδα που βγάλαμε για τον πρώτο γύρο αδειοδότησης. Άρα η Τουρκία που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα με την Λιβύη, με την Αίγυπτο, προσπάθησε με τη Λιβύη, παίρνοντας αυτά τα σημεία και παίρνοντας αυτά τα δύο σημεία, να πει ότι έχει κάνει μια οριοθέτηση. Άργησε πάρα πολύ για να ανακοινώσει τα επίσημα στίγματα και τώρα μπορείτε να δείτε τα δύο ταυτόχρονα, πώς εμείς κάναμε οριοθέτηση με τα πέντε σημεία και πώς σβήσαμε εντελώς, γιατί εδώ κάναμε μια ζώνη επαφής μεταξύ της Ελλάδος και της Αιγύπτου. Άρα η ζώνη επαφής που ήθελαν να κάνουν οι Τούρκοι μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης κατέρευσε εντελώς, ακόμα και επικοινωνιακά. Αλλά είναι καλό να θυμάστε αυτούς τους χάρτες, γιατί ανήκουν στους χάρτες που φόβησαν πολλούς Έλληνες χωρίς λόγο, γιατί όταν βλέπουμε την αλήθεια με τους χάρτες καταλαβαίνουμε πώς είναι. Ένα άλλο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό είναι τι έγινε τώρα με την επέκταση. Πολλοί από εμάς δεν καταλάβαν ότι η επέκταση γίνεται τώρα,
Ενώ έχουμε ακόμα Casus Belli από την Τουρκία, το Casus Belli της Τουρκίας είναι από το 1995, δεν έχει γίνει άρση, και το Casus Belli θεωρητικά αφορά οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, δηλαδή με την έννοια της χειριαρχίας. Έχει μεγάλη σημασία ότι στο άρθρο 1 υπάρχει μια αναφορά για το πώς θα συνεχίσει η Ελλάδα να κάνει αυτή την άσκηση και στις λοιπές περιοχές της επικράτειάς της, και αυτό είναι σημαντικό σημείο, γιατί αυτό είναι μια προετοιμασία για το μέλλον και μάλιστα άμεσο μέλλον, γιατί ήδη ετοιμαζόμαστε για τα θέματα με την Κρήτη. Εδώ βλέπετε τις συντεταγμένες και πώς κλείνουμε τους κόλπους και πώς βάζουμε τις ευθείες γραμμές πάνω στα φυσικά σημεία. Εδώ είναι ο γενικός κατάλογος που είναι επίσημος και τώρα θα σας δείξω μερικά πράγματα. Άρα να θυμάστε ότι περάσαμε από προεδρικό διάταγμα, από το Συμβούλιο Επικρατείας, μετά Επιτροπή και μία ψηφοφορία στην Βουλή, όπου είχαμε 284 βουλευτές που υπερψήφισαν την επέκταση, ενώ είμαστε στη φάση Casus Belli. Αυτό κανονικά, ένας κλασικός στρατιωτικός, άμα του έλεγαν το 1995 ότι το 2021, παρόλο που υπάρχει Casus Belli, θα κάναμε επέκταση οριοθέτησης, δεν νομίζω να το πίστευε. Όμως έγινε, και το πιο όμορφο είναι ότι παρόλο που έγινε, άρα μιλάμε για αυτά τα δεδομένα, έχουμε λοιπόν αρχίσει να μιλάμε για αυτήν εδώ την περιοχή. Άρα είναι ήδη ένα θέμα. Σε πιο μεγάλη εικόνα βλέπετε ακριβώς πώς θα είναι η επέκταση όταν αυτή θα γίνει παντού. Και τώρα το ερώτημα είναι, σε πρακτικό επίπεδο αυτό που πετύχαμε τι σημαίνει. Άρα κοιτάξτε τώρα τους χάρτες που βλέπουμε από κοντά. Αυτό είναι τα σημεία πώς ενώνονται από το επίσημο κείμενο. Το βλέπετε και εδώ. Επιμένω πάνω σε αυτήν εδώ τη γραμμή. Άρα φαίνεται να είναι μια λεπτομέρεια για όσους τα πιάνουν αμέσως, και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ειδικοί, το γεγονός ότι κλείνουμε αυτόν τον κόλπο, αυτό θα επηρεάσει την επόμενη συμφωνία με την Αλβανία. Η συμφωνία που υπογράψαμε τώρα και ο νόμος που περάσαμε λέει ότι η συμφωνία, ο νόμος δεν μπορεί να ανατρέψει καμία συμφωνία που έχουμε επικυρώσει, άρα δεν αλλάζει τίποτα με την Ιταλία και με την Αίγυπτο, ό,τι έχουμε επικυρώσει, δηλαδή μιλάμε για τη Αμερική. Αλλά αυτό σημαίνει ότι προετοιμάζουμε το έδαφος και για την Αλβανία. Για να είναι πιο κατανοητό σε όλους, τώρα επειδή υπάρχει αυτό το κλείσιμο, η ζώνη επαφής μεταξύ των δύο γίνεται από αυτό το κλείσιμο μέχρι τα όρια της Αλβανίας και όχι από εδώ. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί επειδή υπάρχει καμπυλότητα της Κέρκυρας, πρέπει εδώ πάνω κάτω να έχουμε δεκάδες σημεία μέχρι να συμφωνήσουμε που πάμε. Άρα εδώ σημαίνει ότι η επαφή Ελλάδος-Αλβανίας θα γίνει με αυτή την γραμμή. Και έχει ενδιαφέρον που όχι μόνο δεν είχαμε καμία παρατήρηση από την Αλβανία, αλλά έγινε ξεκάθαρα δεκτό και από την Αλβανία ότι είναι δικαίωμα της Ελλάδας να κάνει αυτή την επέκταση. Σας δίνω λοιπόν στους χάρτες πόσο σημαντικό είναι, γιατί αυτό θα αλλάξει εντελώς τις αποστάσεις στην περιοχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε πολύ κοντινό πλαίσιο, και αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί θα είναι ένα θέμα το οποίο, αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο χωρών, θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, αλλά είναι καλό να ξέρουμε ότι τώρα που το στήσαμε επίσημα και έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτές οι γραμμές δεν υπήρχαν στη συμφωνία του 2009, η οποία ήταν μια συμφωνία πολυπακέτο που αφορούσε τα σύνορα, το μειονοτικό, την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Εδώ τώρα μιλάμε αποκλειστικά για αυτά τα θέματα. Είναι καλό να τα έχουμε στο μυαλό μας για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ειδικά για τα θέματα τα δικαστικά. Εδώ σας δίνω το παράδειγμα της απόφασης του 1982 στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης. Έχουμε λοιπόν τη Μάλτα. Έχουν υπογράψει οι δύο χώρες με τη Λιβύη το δίκαιο της θάλασσας. Αποφασίστηκε ότι τελικά θα μετακινηθεί αυτή η μέση γραμμή και τελικά η Μάλτα έχασε το 1982 4.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι η πρώτη απόφαση
που αφορά νησιωτικό χώρο με μη νησιωτικό χώρο. Το ίδιο έγινε μεταξύ της Λιβύης και της Τινησίας. Όπως βλέπετε αυτό εδώ το νησί, η Λιβύη έλεγε ότι δεν έχει καθόλου υφαλοκρηπίδα, η Τινησία έλεγε ότι έχει, άρα οι δύο γραμμές, αυτή είναι εδώ η γραμμή, η κίτρινη είναι αυτή που έλεγε η Λιβύη, αυτή εδώ η κίτρινη είναι αυτή που έλεγε η Τινησία και τελικά το δικαστήριο αποφάσισε την πράσινη. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το νησί, Πέτρο μου, υπάρχει μόνο κατά 50%. Είναι καλό να τα έχουμε αυτές τις αποφάσεις στο μυαλό μας για να μην ακούμε διάφορα πράγματα και μετά να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ένα άλλο πράγμα που έχει σημασία, να σας δείξω κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Σε κάποια φάση η Λιβύη αποφάσισε να πει ότι θα κλείσει αυτόν τον κόλπο Σύρτης. Αυτό δεν επιτρέπεται από το δίκαιο της θάλασσας και αν το είχε κάνει θα είχε πάρει αυτές τις τρεις περιοχές από την Ελλάδα, από την Μάλτα και βέβαια από την Ιταλία. Αυτό όμως δεν επιτράπηκε και δεν έγινε. Ξανέρχομαι λοιπόν στα δεδομένα της Ελλάδος, όπως τα βλέπουμε σε δεύτερο επίπεδο. Είναι καλό να φανταστούμε ότι όταν κοιτάζουμε όλους αυτούς τους παίχτες που έχουν έρθει στην περιοχή, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πια μόνο μία αντιπαράθεση μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Όλοι αυτοί οι παίχτες που βλέπετε έχουν υπογράψει με την Ελλάδα και με την Κύπρο. Είναι ενδιαφέρον να έχουμε την Ιταλία και την Κορέα. Στη συνέχεια έχουμε μαζί και την Γαλλία. Βλέπουμε επίσης το Κατάρ με την Αμερική και αυτό έχει σημασία γιατί παραδοσιακά το Κατάρ είναι φιλικό προς την Τουρκία, αλλά όταν είναι για business, business. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εδώ έχουμε το ανάλογο ουσιαστικά με την Shell που έχει εξαγοράσει στοιχεία για να μπορεί να είναι στην περιοχή του κοιτάσματος Αφροδίτη. Έχουμε τώρα λοιπόν κοιτάσματα Αφροδίτη, Γλαύκο, Καλυψό. Είναι τα δεδομένα που έχουμε ήδη και είναι υπαρκτά. Εμείς τώρα να το κοιτάξουμε, εδώ μιλάμε για τον τρίτο γύρο αδειοδότησης και ελπίζω να καταλαβαίνετε όλοι σας πόσο μεγάλη σημασία έχει σε σχέση με αυτά που αποφασίζουμε τώρα. Δηλαδή, τι έγινε. Πρώτα βγάλαμε αυτές εδώ τις περιοχές στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, μετά βγάλαμε τις τρεις περιοχές Ιόνιο, Δυτικά Κρήτης και Νοτιοδυτικά Κρήτης και μετά βγάλαμε τον τρίτο γύρο αδειοδότησης με την πράσινη δομή. Αυτή η πράσινη δομή είναι ακριβώς τώρα εδώ στη ζώνη επαφής που έχουμε υπογράψει με την ΑΟΣ. Άρα δεν είναι τυχαίο καθόλου που ο Υπουργός Εξωτερικών μιλάει τώρα για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια για την Κρήτη εξ ολοκλήρου, όχι μόνο από μία πλευρά, γιατί αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσο αφορά την γεωστρατηγική σε ενεργειακό επίπεδο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι λόγω των τεκτονικών πλακών τα μεγάλα κοιτάσματα βρίσκονται στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης, όπως βρίσκονται και νότια της Κύπρου. Άρα όσοι έχουν έναν πόνο βαρύ τόσα χρόνια για το τι γίνεται στο Αιγαίο, στο Αιγαίο βέβαια δεν υπάρχουν μεγάλα στρατηγικά κοιτάσματα, όλα αυτά είναι έξω, λόγω της δομής της Αφρικανικής πλάκας, η οποία βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική και δημιουργεί ζώνες σε όλη αυτή την περιοχή. Τα δεδομένα τώρα, άμα τα κοιτάξουμε και μάλλον εδώ δεν το φαίνεται καλά, θα περάσουμε εδώ. Το πρώτο πράγμα που θέλω να παρατηρήσουμε, επειδή έχουμε και στρατιωτικό κοινό, αυτό που δεν είχαν παρατηρήσει πολλοί, είναι ότι ήδη από το 2014, όταν βγάλαμε τα θαλάσσια οικόπεδα, είχαμε πολλά οικόπεδα που έμπαιναν στο FIR των άλλων κρατών. Άρα εδώ μπαίναμε στο FIR Τυράννων, εδώ έχουμε Μπρίντιζη και Ρώμης, είχαμε ακόμα και της Μάλτας, είχαμε βέβαια Τρίπολης και Καΐρου. Καμία από αυτές τις χώρες δεν θεώρησε ότι ήταν λάθος που έβγαλε θαλάσσια οικόπεδα η Ελλάδα. Η Ελλάδα έκανε το εξής στρατήγημα. Δημοσίευσε τα θαλάσσια οικόπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τα δημοσιεύσει πρώτα
μέσα από το δικό της το πλαίσιο, δηλαδή την επίσημη, την εφημερίδα της κυβέρνησης, αλλά τι έκανε. Ενεργοποίησε τον διαγωνισμό μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε ότι θα αρχίσει μόνο όταν θα δημοσιευθεί στην Γκαζέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είχαμε αυτόματα τους 28 που ήταν μαζί μας και μετά μέσα στο κείμενο ήταν γραμμένο ότι ο διαγωνισμός περιγράφεται εξ ολοκλήρου στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Αλλά αυτό τι έκανε. Έκανε ένα πολύ μεγάλο συμμαχικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν ήταν απομονωμένη και ήταν αποδεκτό από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια κίνηση εντός της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, όταν κοιτάζουμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ειδικά μετά το 2015, όταν βρέθηκε το κοίτασμα ΖΟΡ, που είναι υπεργιγαντιαίο, τώρα εμείς έχουμε κοιτάσματα στόχους, όπως το βλέπετε εδώ τα πράσινα, που είχαμε καταγράψει με τον Αντώνη Φόσχορο και τον Ηλία Κονοφάγο. Εδώ βλέπετε ξανά τα δεδομένα που είναι ο Πύρος και ο Αχιλλέας και αυτό σημαίνει ότι αμέσως εκδηλώθηκε ένα ενδιαφέρον για ποιο λόγο. Όλοι κατάλαβαν ότι μιλάμε για στρατηγικά κοιτάσματα. Πρακτικά τι σημαίνει, για να είμαστε ξεκάθαροι. Όλοι ξέρουν το κοίτασμα που έχουμε στο Κατάκολο. Το Κατάκολο ενεργειακά είναι 15 μέρες ενεργειακής Ελλάδος. Νότια της Κρήτης είμαστε σε 500 χρόνια ενεργειακής Ελλάδος. Αλλά αυτά τα δεδομένα αλλάζουν εντελώς την οπτική και κατάλαβαν τότε και οι μεγάλες εταιρείες και μαζί με τις μεγάλες εταιρείες οι μεγάλες δυνάμεις που παίζουν στην περιοχή, όπως είναι η Αμερική, όπως είναι βέβαια η Γαλλία, η Αγγλία, άρχισαν να ενδιαφέρονται όλο και πρακτικά. Αυτό είναι μια καινοτομία στον τομέα, γιατί είναι κοιτάσματα καρστικού ασβεστόλιθου, ενώ πριν κοιτάζαμε μόνο κοιτάσματα με ψαμίτες. Άρα βρήκαμε πάρα πολλά κοιτάσματα τέτοιου τύπου. Δεν είχαμε μόνο τα δεδομένα της PGS, αλλά στη συνέχεια είχαμε τα δεδομένα σε γενικό πλαίσιο. Είναι καλό να δείτε, ας πούμε, τι έκανε η Τουρκία το 2003 και το 2006 και στη συνέχεια το 2012. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, περιοχές που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δικές της. Έχει ενδιαφέρον πώς τα διαμορφώνει, αλλά στην αρχή είχε βγάλει μόνο αυτές τις κόκκινες και πορτοκαλί. Στη συνέχεια πήγε μέχρι εδώ και σε κάποια φάση, εδώ ήμασταν το 2012, εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε τις επαφές σε επίσημο επίπεδο, έτσι ώστε να σβήσουμε αυτά τα δεδομένα. Είναι καλό να έχουμε μια χαρτογράφηση της περιοχής. Βλέπετε εδώ ότι άμα βάλετε τα θαλάσσια οικόπεδα της Κύπρου, μερικά στοιχεία της Αιγύπτου, αυτά που έχουμε βγάλει εμείς και στη συνέχεια, αυτά που έχει βγάλει η Αλβανία, το Μαυροβούνιο και η Βοσνία Ζερεγοβίνη στη συνέχεια εδώ και μετά η Κροατία, θα δείτε ότι αυτό το κομμάτι που είναι το κίτρινο, μιλάμε πιο πολύ για κοιτάσματα πετρελαίου. Αυτό το κομμάτι που είναι το κόκκινο, μιλάμε για κοιτάσματα φυσικό αέριο. Αλλά το φυσικό αέριο είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θεωρείται ότι είναι μια πράσινη ενέργεια, δεν είναι ανανεώσιμη ενέργεια, αλλά είναι πράσινη με την έννοια ότι όταν καίμε το φυσικό αέριο έχουμε μόνο νερό και διοξίδιο του άνθρακα, άρα και με το μεθάνιο που είναι 30 φορές χειρότερο από το διοξίδιο του άνθρακα και αυτό σημαίνει ότι ποντάρουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Τα δεδομένα λοιπόν άρχισαν να αλλάζουν και γι' αυτό όταν βγάλαμε τα δεδομένα εδώ πρέπει να ξέρετε επίσης ότι ο νόμος περί υδρογονανθράκων προβλέπει ότι οι απολαβές του ελληνικού δημοσίου το 20% ουσιαστικά, δηλαδή ένα 5%, 25% στη συνέχεια, πάνε κατευθείαν στην περιφέρεια που βρίσκεται το κοίτασμα. Άρα ξαφνικά η περιφέρεια Ιωνίου, η περιφέρεια Πελοποννήσου και η περιφέρεια Κρήτης αναβαθμίστηκαν και μάλιστα έβαλαν μέσα και στο business plan και στο στρατηγικό plan που έχουν φτιάξει όλα αυτά τα ενεργειακά που δεν είχαν πριν. Όταν τα βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε τι γίνεται και με το θέμα των αγωγών. Ουσιαστικά, άμα κοιτάζουμε πώς πάνε τα πράγματα με τον αγωγό ΙΣΜΕΤ, ο αγωγός ΙΣΜΕΤ δεν ξεκινάει από μια χώρα, ξεκινάει από τα κοιτάσματα, άρα είναι σε αυτήν εδώ την περιοχή, παίζει με την Κύπρο, μετά η Κύπρος πηγαίνει προς την Κρήτη, Πελοπόννησο και ανεβαίνουμε προς το τακούνι της Ιταλίας, όπου υπάρχει ο μεγάλος παίχτης για το
φυσικό αέριο, γιατί πρέπει να πούμε σε όλους ότι το φυσικό αέριο έχει ένα πρόβλημα δομικό. Δεν είναι σαν το πετρέλαιο εκεί που το βρίσκεις με ίδια τιμή σε όλο τον κόσμο. Εξαρτάται από την απόσταση από την πηγή και στον καταναλωτή. Άρα έχει μεγάλη σημασία να δούμε ότι τα αποθέματα μας επιτρέπουν να κάνουμε ακόμα και διπλό αγωγό και θα κάνουμε επίσης και τερματικούς σταθμούς. Η Κύπρος ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία με σταθμούς LNG, δηλαδή υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο μας επιτρέπει να μεταφέρουμε με ένα καράβι την ανάλογη ποσότητα που θα μετέφεραν 600 καράβια αν δεν ήταν υγροποιημένο στους μείον 162 βαθμούς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλη αυτή η σκακέρα διαμορφώνεται, άρα ερχόμαστε στα παλιά που ζωγραφίζαμε ήδη από το 2012. Εδώ βλέπετε ότι η Ελλάδα ενώνεται με την Κύπρο και στη συνέχεια με Λίβανο και Ισραήλ και την Αίγυπτο. Αυτό εδώ είναι μια ζώνη επαφής πάνω σε αυτή τη σκακέρα. Στη συνέχεια η Ελλάδα είναι σε επαφή με την Ιταλία. Όταν η Κροατία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013, το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι έχουμε υδρογονάθκες, τους ανακοίνωσε ένα μήνα μετά την ένταξή της. Και τι βλέπουμε, άμα το δούμε λίγο πιο ξεκάθαρα, άμα βάλουμε τις χώρες μαζί με τις ΑΟΣ τους, θα καταλάβουμε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα με την ΑΟΣ έχει το μέγεθος της Γαλλίας. Αυτό πολλοί Έλληνες δυσκολεύονται να το καταλάβουν, αλλά τώρα σιγά σιγά με τα θέματα της επέκτασης, με την οριοθέτηση ΑΟΣ πάνω στην υφαλοκρηπίδα και συνέχεια των επαφών που κάνουμε, βλέπουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ουσιαστικά η Ελλάδα, το βλέπουμε εδώ σε πιο εσωτερικό επίπεδο, η χάρτα, είναι ότι η Ελλάδα παίζει με αυτές εδώ τις περιοχές, τις κάτω περιοχές. Εδώ βέβαια υπάρχει και η περιοχή Αττικής λόγω κυθύρων, αλλά εδώ είναι τα στρατηγικά αποθέματα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι ο αγωγός δεν έχει κανένα όφελος να περάσει από την Τουρκία. Είναι καλό να περνάει από την Ελλάδα και έτσι η Ελλάδα γίνεται ένας στρατηγικός παίχτης, το οποίο εμφανίζεται καλύτερα εδώ. Οτιδήποτε βλέπετε με μπλε είναι ΑΟΣ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά που βλέπετε με πράσινο είναι αυτά που είναι απ' έξω. Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται, είναι ότι όλη η αγωγή, τα καλώδια ηλεκτρικά θα περνάνε από περιοχές όπου παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα έχει έναν κυρίαρχο ρόλο, γιατί είναι αυτή που επιτρέπει την επαφή με την Κύπρο, ταυτόχρονα βέβαια με την Αίγυπτο και ενδιάμεσο με το Ισραήλ. Άρα η θέση που έχουμε, άμα κόψουμε τη Μεσόγειο στα δύο, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου είναι από εδώ όλα. Από εδώ δεν έχει τίποτα. Άμα την κόψουμε οριζόντια, είναι σε αυτήν την περιοχή που έχουμε τα νέα στρατηγικά κοιτάσματα, γιατί οφείλεται στο γεγονός που είναι η ζώνη επαφής. Άρα είχαμε στρατηγικά κοιτάσματα π.χ. στην Αλγερία, γι' αυτό η Ελλάδα έχει φυσικό αέριο από την Αλγερία και το αγοράζουμε πολύ ακριβά γιατί είναι σε μορφή LNG. Εμείς τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε με αυτά τα δεδομένα LNG που θα πηγαίνει στην Ασία και φυσικό αέριο που θα πηγαίνει στην Ευρώπη. Και έτσι αυτό εξηγεί την παρουσία, όπως ξέρετε, και της Κορέας. Άμα δούμε αυτά τα δεδομένα λίγο πιο... θα τα δω εδώ. Έχουμε αυτούς τους μεγάλους άξονες, άρα αυτά είναι τα 12 σημεία που είναι κυρίαρχα για τα ελληνικά δεδομένα. Βλέπουμε ότι το σημείο 1 και για τον Ευρωάζια Interconnector και το 11 που είναι ο EastMed και αυτή η ζώνη επαφής στο τακούν της Ιταλίας είναι ένα κυρίαρχο σύστημα που μας επιτρέπει να πούμε ότι αποφεύγουμε εξ ολοκλήρου την Τουρκία και κάτι που ξαφνιάζει και τα στρατιωτικά στελέχη, η Τουρκία θέλει δεν θέλει είναι εκτός ενεργειακής κακέρας. Και γι' αυτό, επειδή δεν το ξέρει καλά, άρα να το δούμε εδώ, σε αυτόν εδώ το χάρτη, η ζώνη επαφής που έχουμε 48,6 χιλιόμετρα είναι αυτή που αφορά αυτό το τριπλό σημείο επαφής και αυτό το τριπλό σημείο επαφής.
Εμείς οτιδήποτε θα κάνουμε με αγωγούς και καλώδια θα περνάμε από αυτήν τη ζώνη και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να παίξουμε πάνω σε αυτό και το τριπλό σημείο επαφής. Ένα άλλο πράγμα που έχει σημασία είναι ότι η ΑΟΣ είναι πιο μεγάλη από το FIR. Άρα δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο FIR, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι το FIR είναι απλώς μία σύμβαση σε επίπεδο ICAO και δεν έχει καμία σχέση με το τι μπορεί να κάνεις για αγωγούς, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και να κάνεις εξορίξεις μέσα στην ΑΟΣ. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η ΑΟΣ είναι μικρότερη από το FIR και έχουν επηρεαστεί από το FIR της Κύπρου, που είναι πολύ μεγάλο και γι' αυτό όσο μιλάμε για όλα αυτά τα κοιτάσματα πάνω ότι μιλούσαμε μόνο και μόνο για το θέμα του FIR, εμείς έχουμε κάνει ήδη επαφές ακόμα και με τη Μάλτα για αυτές τις ζώνες, γιατί όταν θα έχουμε εδώ έρευνες, έχουμε εξηγήσει στη Μάλτα ότι δεν θα αμφισβητούμε το FIR της, θα είμαστε εδώ μόνο και μόνο αποκλειστικά για θέματα ΑΟΣ. Είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που σας έλεγα σε κάποια φάση, γιατί έκανα αναφορά, για να έχετε μια άποψη όλοι σας. Αν είχε περάσει το σχέδιο ΑΝΑΝ, αυτή η ζώνη η κίτρινη και αυτή εδώ η ζώνη η ΜΟΒ θα ήταν αγγλικές ΑΟΣ. Και εντελώς τυχαία σημαίνει ότι η οριοθέτηση με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ και με το Λίβανο, καμία από τις τρεις δεν θα μπορούσε να τις είχε πετύχει η Κύπρος. Άρα ευτυχώς είχαμε τον Τάσο Παπαδόπουλο που διευκρίνησε το όλο θέμα. Αυτό είναι για να έχετε λοιπόν μια μεγάλη εικόνα. Ας περάσουμε ξανά στη μεγάλη εικόνα όπως το ρίξαμε και στον πίνακα. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Βλέπουμε ότι όλη η Ανατολική Μεσόγειος και όχι πια η Μέση Ανατολή παίζει έναν κυρίαρχο ρόλο. Εμείς είμαστε στην περιοχή. Ξέρουμε ότι μετά το 2004 και το 2007 που έχει μπει η Βουλγαρία και η Ρουμανία παίζουμε εξ ολοκλήρωση αυτές εδώ τις περιοχές και αυτό σημαίνει ότι έχουμε αυτόν εδώ τον διαγώνιο άξονα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και ενεργοποιεί όλες αυτές τις συμμαχίες. Πάνω σε αυτή την ραχοκοκαλιά έρχονται και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και βέβαια οι Αμερικανοί, έρχονται ακόμα και οι Ρώσοι, εφόσον πήραν το 70% από το Κίτας Μαζόρ. Τώρα είδαμε ότι η Chevron αγόρασε την Nobel και τώρα κάνει επεκτάσεις στο δικτύο και κάνει κάτι το πολύ θεαματικό που θα είναι και το μέλλον και για μας. Οι εταιρείες, παρόλο που απλώς νοικιάζουν τις περιοχές, τώρα είναι έτοιμες να κατασκευάσουν ακόμα και αγωγούς για να μπορούν να κάνουν εξορίξεις, ενώ ξέρουν ότι οι αγωγοί θα μείνουν στο κράτος και είναι αυτό που πέτυχαν με το Ισραήλ. Άρα είναι καλό να έχουμε στο μυαλό μας, επανέρχομαι σε μια πιο παλιά εικόνα, μην ξεχνάτε ότι το 2011, χάρη τότε στον Υπουργό Μανιάτη, μιλούσαμε μόνο για αυτή τη ζώνη. Δεν ασχολούμασταν με τίποτα άλλο, από εκεί όμως αλλάξαν τα πράγματα και μπήκαμε σε μια νέα διαδικασία η οποία μας επέτρεψε να δούμε καλύτερα τα δεδομένα της περιοχής και να καταλάβουμε ότι όντως μπορούμε να παίξουμε διαφορετικά σε στρατηγικό επίπεδο και βέβαια σε τακτικό επίπεδο. Σε στρατηγικό επίπεδο είναι καλό να έχετε την ΑΟΣ, θα μπορούσα να πούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο όρος είναι λανθασμένος γιατί η ΑΟΣ δεν μπορεί να είναι ευρωπαϊκή, είναι κάθε φορά κρατική οντότητα, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Είναι μεγαλύτερη ακόμα και από την Αμερική. Η Αμερική έχει μια ΑΟΣ που μοιάζει με την γαλλική. Αυτή εδώ είναι η ΑΟΣ της Αμερικής, άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία έχει. Είναι η πρώτη στον κόσμο σε κρατικό επίπεδο. Μετά έρχεται η Γαλλία και δεν είναι τόσο εμφανές. Είναι πιο μεγάλη από την ΑΟΣ της Ρωσίας και πιο μεγάλη από την ΑΟΣ της Αυστραλίας. Άρα, άμα βάλετε τώρα τι γίνεται με την Γαλλία, Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο αυτό το πλαίσιο, καταλαβαίνετε ότι εδώ μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο που είναι από τα μεγαλύτερα του κόσμου και εμείς έχουμε προσθέσει αυτήν την
πέτρα που είναι σημαντική σε αυτόν τον τομέα, γιατί είναι όχι μόνο λιθαράκι, γιατί τώρα ξέρουμε ότι όσο δεν παίζουμε στην Αρκτική, τα μεγάλα κοιτάσματα θα παίξουν εδώ. Και γι' αυτό βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2011, στη συνέχεια 2015, 2018, 2019, είναι οι χρονιές που βρήκαμε κοιτάσματα και είναι όλα στην ίδια περιοχή. Άρα καταλαβαίνετε τώρα γιατί το 2020 αποφασίσαμε να έχουμε έναν αγωγό από κοινού σε όλη την περιοχή. Πηδάω μερικές εικόνες, γιατί θα ξανάρθω μετά στον πίνακα. Νομίζω ότι από εδώ είναι καλό. Άμα υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με αυτά, θα ξανανοίξω. Αλλά νομίζω ότι αυτό από αυτή την πλευρά μας επαρκεί. Θα ξαναπάω τώρα στον πίνακά μας, για να είμαι έτοιμος και για τη δεύτερη φάση. Γιατί εγώ βλέπω ότι κανένας δεν μου κάνει κανένα σήμα, τίποτα, γιατί κλασικά, ειδικά στο στρατό, κάτι λένε στους ανθρώπους όταν έχουν περάσει κάποιο ωράριο. Εδώ δεν βλέπω, εγώ συνεχίζω και επανέρχομαι σε αυτά τα δεδομένα. Άρα, λέω το εξής τώρα. Άμα τα δούμε, εφόσον έχετε δει και τα, ας το πούμε, πρακτικά κομμάτια που τα αποδείξαμε με σχετικά έγγραφα. Σαν έρχομαι λοιπόν εδώ και βάζω την Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα, σε αυτούς εδώ τους δύο άξονες, ας το ονομάσουμε σαν μια πεταλούδα, πρέπει να παίζει με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον τρόπο και δεν έχει επί του πρακτέου κανένα όφελος, μα κανένα, να παίξει ουσιαστικά με την Τουρκία. Αυτό σημαίνει ότι όλες αυτές οι διερευνητικές που κάνουμε είναι απλώς καθαρά επικοινωνιακές. Άρα εμείς πάνω σε αυτόν τον άξονα πρέπει να έχουμε συμφωνίες οι οποίες να είναι στρατηγικές και να είναι θεσμικές. Άρα π.χ. η συμφωνία που κάναμε με την Αίγυπτο είναι ήδη στα Ηνωμένα Έθνη καταγεγραμμένη και αυτό σημαίνει ότι καταφέραμε να βάλουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να βάλουμε όλο και πιο κοντά μας με αυτή την τεχνική, τη Λιβύη. Όσο αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά με την απομάκρυνση της Τουρκίας και τον ρόλο που μπορεί να παίξει με την Ρωσία, έχουμε ξαφνικά ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην περιοχή και από την Αμερική. Άρα η Αμερική, σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, είναι κλασικά συνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί έχει αυτή την τάση. Θα μπορούσα να πούμε χαρακτηριστικά ότι η Αμερική είναι πιο ευρωπαϊκή από ό,τι πιστεύουμε. Η Ρωσία είναι λιγότερο ευρωπαϊκή από ό,τι πιστεύουμε. Και βέβαια η Κίνα είναι η Κίνα. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη. Είναι καλό να το ξέρουν αυτοί που αναρωτιούνται αν η Κίνα μπορεί να παίξει έναν ρόλο. Το μόνο που θέλει είναι τον δρόμο του μεταξιού και ο δρόμος του μεταξιού είναι φτιαγμένος μόνο και μόνο για να αποφύγει τους Αμερικανούς όσο αφορά το ναυτικό. Γιατί φοβάται αυτήν εδώ την επιρροή. Άρα, τοπικά, ας το πούμε, αν μιλάμε για τοπικά γιατί είμαστε σε μεγάλο μέγεθος, εδώ επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε επίπεδο ΝΑΤΟ, εδώ είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν αυτή εδώ η μεγάλη διαγώνια. Σε αυτήν εδώ τη μεγάλη διαγώνια έχουμε καταφέρει να έχουμε επαφές με κοινά συμφέροντα. Αυτά τα κοινά συμφέροντα δεν αλλάζουν γρήγορα. Άρα σημαίνει τι? Σημαίνει ότι στρατηγικά, τι κάναμε, βάλαμε πρώτα σαν κυρίαρχο θέμα την ενέργεια και μετά βάλαμε την οικονομία. Και είναι λογικό γιατί η στρατηγική και η ενέργεια είναι το υπόβαθρο της οικονομίας με την πολιτική. Η πολιτική και η οικονομία χωρίς στρατηγική και χωρίς ενέργεια είναι απλώς
συζητήσεις. Η Ελλάδα κατάλαβε επιτέλους ότι μέσω της ΑΟΣ έχει δικαίωμα να έχει κοιτάσματα, έχει δικαίωμα να μπορεί να κάνει και μία άμυνα πάνω σε αυτό και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνετε, ερχόμαστε σε πιο στρατιωτικά, το γεγονός ότι έχουμε ήδη Ραφάλ που πετάει και φαντάζομαι ότι έχετε δει εικόνες και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που τα κοιτάζουν, το γεγονός ότι αλλάξαμε το F-35 και δεν έχουμε πια αυτό που λέγαμε σε κάποια φάση. Το γεγονός ότι υπάρχει το East Med Act των Αμερικανών. Τα μέτρα που έχουν πάρθει εναντίον από τους Αμερικανούς, εναντίον της Τουρκίας και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πραγματικότητα όλα αυτά έχουν αναβαθμίσει τη θέση μας, γιατί εμείς το ενδιάμεσο θα παίξουμε, όπως είπαμε, σε αυτήν την περιοχή και σε αυτήν την περιοχή, αλλά παίζουμε μαζί με τους άλλους. Άρα, εδώ έχουμε τη Σούδα όπου παίζουν οι Αμερικανοί παραδοσιακά. Θα κάνουν αναβάθμιση στην Κρήτη οι Αμερικανοί. Για ποιο λόγο κάνουν αναβάθμιση οι Αμερικανοί και για ποιο λόγο θέλουν να φέρουν όλο και πιο συχνά ακόμα και αεροπλανοφόρο, είναι για τον ίδιο λόγο που κάνουν και οι Γάλλοι. Άρα κανονικά παραδοσιακά οι Αμερικανοί ασχολούνται πιο πολύ με τον 7ο στόλο. Το γεγονός ότι θέλουν να ασχολούνται και στην περιοχή είναι ότι καταλαβαίνουν ότι τώρα μιλάμε για στρατηγική και για δίκτυο. Εμείς λοιπόν που παίζαμε παραδοσιακά με την Κύπρο και η Αμερική που έπαιζε παραδοσιακά με το Ισραήλ, ξαφνικά τώρα έχουμε ένα δίκτυο που διαμορφώνεται και συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο και πηγαίνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το ίδιο που έχει γίνει τώρα με τη Γαλλία, άρα αν υπάρχει το ερώτημα αν η Γαλλία θέλει να παίξει στην περιοχή και βέβαια θέλει να παίξει στην περιοχή, όχι μόνο τώρα, θα παίξει όλο και περισσότερο για έναν πολύ απλό λόγο. Η Γαλλία θέλει να έχει επαφές με το Λίβανο, το έχει αποδείξει. Έχει καλές επαφές θεσμικά και με την Αίγυπτο. Είναι αυτή που ενεργειακά συμβουλεύει την Αίγυπτο ήδη από το 1917. Υπάρχει μια μεγάλη παράδοση σε αυτό το τομέα. Η Γαλλία παίζει πολύ συχνά ντουέτο με την Ιταλία. Άρα η Ιταλία όταν έχει οποιαδήποτε δυσκολία ποντάρει μαζί με την Ιταλία. Τώρα το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να παίξουμε στην περιοχή, ας πούμε, με τη Γερμανία. Η Γερμανία θέλει να έχει πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Άρα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θέλει να τελειώσει τους πυρηνικούς σταθμούς. Εδώ υπάρχει και μια μικρή υποκρισία βέβαια από την πλευρά των οικολόγων. Επίσημα η Γερμανία θέλει να κλείσει όλους τους 11 πυρηνικούς σταθμούς που έχει. Θα έπρεπε να το είχε κάνει ήδη από το 2020. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η Γερμανία θα παίρνει ρεύμα από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της Γαλλίας. Τώρα, όσο αφορά τώρα την καύση, προτιμά να κοιτάξει το φυσικό αέριο και γι' αυτό κοιτάζει προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα έχουμε γενικά την Ευρωπαϊκή Ένωση που κοιτάζει όλο και περισσότερο την Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε την Ανατολική Μεσόγειο που παλιά κάθε χώρα έπαιζε ξεχωριστά, αλλά τώρα τι γίνεται. Ουσιαστικά από την Αίγυπτο που πηγαίνουμε στο Ισραήλ και μετά στην Κύπρο και ο Λίβανος θέλει να φέρει όλο το φυσικό το αέριο στην Κύπρο για υγροποίηση. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι, ότι η Κύπρος γίνεται κόμβος. Ο δεύτερος κόμβος που είναι ακόμα πιο ισχυρός είναι βέβαια η Ελλάδα και στη συνέχεια πάμε στην Ιταλία. Αυτός λοιπόν ο στρατηγικός άξονας για αυτές τις χώρες που έχουν καταλάβει πώς μπορούν να παίξουν έχει δηλώσει ένα διπλό ενδιαφέρον. Και εμείς τώρα είμαστε στο ενδιάμεσο. Άρα, όταν έχουμε εμείς πρωτοβουλίες, κινήσεις στρατηγικής, δημιουργία συμμαχικού πλαισίου και ταυτόχρονα έχουμε ένα κοινό ενδιαφέρον, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτοί εδώ που είναι όλοι παραγωγοί θέλουν να μπορούν να το πουλάνε σε κάποιον που μπορεί να το αγοράσει. Ναι, αλλά ποιος να το αγοράσει στην περιοχή, η Τουρκία? Όχι. Άρα θα παίξουμε λοιπόν με την Ασία, αλλά μετά γίνεται μεγάλη απόσταση και θα είναι πιο πολύ για τα καράβια LNG, και ο μεγάλος στρατηγικός άξονας θα είναι προς Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχουμε ουσιαστικά, τώρα να το θέσουμε αλλιώς, η Ελλάδα
και έχει αλλάξει σε σχέση με το τι γινόταν πριν. Εμείς τώρα είμαστε μέσα σε αυτό το κοινό ενδιαφέρον και δεν είμαστε τώρα πια μια ζώνη με ένα δίκτυο, είμαστε μέσα σε μια ζώνη κοινού ενδιαφέροντος και αυτό γίνεται μέσω της ΑΟΣ, γιατί η Ελλάδα χωρίς ΑΟΣ θα έπαιζε μόνο ως πέρασμα. Ως πέρασμα θα μπορούσε να έχει το ρόλο της Ουκρανίας και ξέρουμε ακριβώς τι έγινε στην Ουκρανία. Όμως επειδή μπορεί να υπάρχει και παραγωγή και αυτό αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον που έχουμε τώρα από την Exxon Mobil, την Total και τα ελληνικά πετρέλαια, ειδικά στην Κρήτη, εφόσον αυτή την περίοδο θα αρχίσουν τις έρευνες για να έχουν τα δικά τους δεδομένα, τότε καταλαβαίνουμε ότι μέσα από αυτό το πλαίσιο έχουμε μια Ελλάδα αναβαθμισμένη. Άρα Ελλάδα αναβαθμισμένη τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι στην ΑΟΣ την έχουμε και αυτό συνεχίζει να μεγαλώνει. Τα 12 ναυτικά μίλια τα μεγαλώσαμε και θα το συνεχίσουμε επίσης. Τώρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Νομίζω ότι είδατε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα παίξουν έναν ρόλο όλο και πιο σημαντικό και είναι καλό να το λέμε, το λέω τώρα ειδικά για τους Προέδρους, διότι μερικές φορές θα αναρωτιόμαστε αν θα παίξουμε κάτι το σημαντικό. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όταν είχαμε μόνο το Search and Rescue, θα δείτε σιγά σιγά ότι το Search and Rescue θα γίνει το απειροελάχιστο της ΑΟΣ. Όλη η δουλειά θα γίνεται γύρω από την ΑΟΣ, θα είναι λοιπόν η προστασία των εγκαταστάσεων, η επιτήρηση της ΑΟΣ, η χρήση ντρόν, οι συμμαχίες μεταξύ των κρατών, και να μπορεί να ενεργοποιείται μια γραμμή άμυνας και δεν είναι καθόλου τυχαίο που τώρα η Ελλάδα με την Γαλλία μιλάει τώρα επίσης για ενιαίο αμυντικό δόγμα. Αυτό ήταν εντελώς αδιανόητο πριν μερικά χρόνια, γιατί ενώ η Γαλλία ήξερε ότι υπάρχουν θέματα με τους υδρογονάδες, έβλεπε ότι γενικά οι κυβερνήσεις αδιαφορούσαν πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα η Γαλλία θα έρχεται όλο και πιο συχνά και η Ελλάδα θα είναι όλο και πιο συχνά καλεσμένη στη Γαλλία. Παίζονται βέβαια και άλλα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι το 2022 η Γαλλία θα έχει και Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία θα έχει εκλογές το Μάιο του 2022 και η μεγάλη αντιπαράθεση θα είναι πάνω σε ένα σημείο. Ποια είναι η στάση της Γαλλίας με την Τουρκία? Ο Μακρό είναι ξεκάθαρος πάνω σε αυτό. Ποια είναι η στάση της Γαλλίας με την Ελλάδα, και εδώ είναι πάλι ξεκάθαρο και το βλέπουμε, και να ξέρετε ότι εμείς αγοράσαμε ήδη τα Ραφάλ, η Γαλλία τώρα μπαίνει στην διαδικασία να αντικαταστήσει τα 12 και να τα βάλει με Ραφάλ νέας γενιάς. Άρα έχουμε λοιπόν, κλασικά είχαμε βέβαια το πλαίσιο Mirage, τώρα πάμε για Ραφάλ, θα μιλήσουμε σιγά σιγά, εφόσον αυτό ξεκαθάρισε, και για τις φρεγάτες. Ταυτόχρονα η Αμερική θα μιλάει όλο και περισσότερο για τα F-35 και θα πρέπει και εμείς να καταλάβουμε ότι η ΑΟΣ θα μας επιτρέψει μία θωράκιση της Ελλάδος. Γιατί? Γιατί με τις δυνατότητες που θα προσφέρει η ΑΟΣ δεν θα είμαστε πια σε μία χώρα που έχει οικονομικές ανάγκες, θα είμαστε σε μία χώρα που μπορεί να σκεφτεί στρατηγικά το μέλλον της. Και αυτό είναι κάτι που βέβαια απασχολεί την Τουρκία, γιατί παλαιότερα μας είχε σαν έναν μικρό παίχτη, ενώ η Ελλάδα αναβαθμίζεται όλο και περισσότερο. Οι κρίσεις που περάσαμε στον Εύρο ή στα νησιά αναβάθμισαν την Ελλάδα σε πρακτικό επίπεδο και φάνηκε ότι η Ελλάδα είναι ένα σημείο σταθερό. Άρα θα μου πείτε, ένα σημείο σταθερό, αυτό φτάνει? Είναι το κυρίαρχο παίγνιο για τις εταιρείες που ασχολούνται με ενεργειακά. Διότι αυτό που θέλουν είναι ότι όταν εμείς υπογράφουμε ένα συμβόλαιο για γεώτρηση είναι μερικά χρόνια, για εξόρυξη είναι δεκαετίες. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε σε μια χώρα που αλλάζει κάθε τόσο και λιγάκι. Άρα αυτό είναι μια ωραία σπόντα για τα δεδομένα της Τουρκίας,
που δεν μπορούν να λειτουργήσουν πάνω σε αυτό. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι έχετε τώρα μια γενική εικόνα και βλέπω ότι ο πρόεδρος έχει αλλάξει ύφος, άρα μπορεί και να μου πει σιγά σιγά διακριτικά ότι θα ήταν καλό να το κλείσω. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε παρουσιάσει το γενικό πλαίσιο για τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα και ποιες δυνατότητες έχει με αυτά τα νέα δεδομένα και έχουμε ήδη, θα μπορούσα να πούμε, έναν διάδρομο πάνω στο οποίο θα μπορέσουμε να κάνουμε τις επόμενες κινήσεις χάρη σε αυτόν τον άξονα, χωρίς να περιοριζόμαστε συστηματικά με τις γειτονικές σχέσεις. Πέτρο μου, χωρίς μικρόφωνο, εγώ διαβάζω τι λες. Αλλά δεν θέλω να υπάρχει μια παρερμηνία. Ωραία, δάσκαλα.